Τώρα το βασικό ερώτημα που κάνουμε σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι: γιατί αυτές οι εκδηλώσεις είναι τόσο παρόμοιες στις ανατολικές θρησκείες και στον Ινδουισμό και στις λατρείες της Κουνταλίνη και όμως δεν βρίσκονται στην γραφή? Δεν βρίσκονται στη Βίβλο. Δεν βρίσκονται στον κλασικό χριστιανισμό καθόλου. Φυσικά στον Ινδουισμό, ένας από τους πιο κοινούς τρόπους του να βιώσεις ένα ξύπνημα της Κουνταλίνη είναι μέσω ένας γκουρού βάζοντας το χέρι του στο μέτωπό σου. Αυτό ονομάζεται Σακτιπάτ και όταν το κάνουν αυτό, εμποτίζεσαι με αυτή την απίστευτη αγάπη και αυτό το κύμα συναισθημάτων. Θα πέσεις κάτω. Θα υπάρξουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Ίσως το ριβιζόν. Χαρά και κλάμα και τρέμουλο. Αυτό είναι ένα κουνταλίνι ξύπνημα. Και εκπληκτικά, είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που έχουμε δει στην εκκλησία του Τορόντο. Τώρα, ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια ενός ξυπνήματος κουνταλίνι ήταν πάντα αυτές οι κρύγες. Βλέπετε αυτή τη γυναίκα εμπλεγμένη στο κίνημα της νέας εποχής. Περπατάει εκθέτοντας αυτές τις κρύγες που γίνονται ακούσια, σπασμωδικές κινήσεις. Και το συγκλονιστικό πράγμα με αυτό είναι ότι βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά αυτούς ακριβώς τους ίδιους τύπους κρύγιας μέσα από το κίνημα του Τορόντο. Αυτό ήταν πάντα ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια της κουνταλίνη που γνωρίζουμε. Ένας φίλος μου από την Νότια Αφρική που έκανε ένα τεράστιο ποσό έρευνας για αυτό το θέμα λέει ότι η κουνταλίνη είναι σαν ένα ψεύτικο άγιο πνεύμα. Παράγει ακόμη και θαύματα και θεραπείες και συγχωνεύσεις αγάπης και δύναμης και ενέργειας και συνέστημα και όλα αυτού του είδους τα πράγματα. Και όμως, είναι η Ινδουιστική έκδοση του Αγίου Πνεύματος και δεν είναι Άγιο.